από την τελική τους εκπόνηση. Λοιπόν, θα έχουμε συνέχεια και αύριο, κυρίες και κύριοι. Τώρα πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Μουσκίδη, ο οποίος είναι μαζί μας. Γεια σας, κύριε Μουσκίδη μου, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα, επίσης. Λοιπόν, βγάλατε μια ανακοίνωση την Παρασκευή και αντιλαμβάνομαι ότι πήρε φωτιά το κινητό σας. Γιατί θέλουμε να μας πείτε τι υποστηρίζετε ως Κυπριακός Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Ακινήτων για το τι πάει να συζητηθεί σήμερα στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής σε σχέση με τον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ στις κατοικίες. Μάλιστα. Είναι η συνέχεια της συζήτησης που ξεκίνησε εδώ και μήνες. Ναι, ναι. Μετά που πιστεύω έγινε κακός χειρισμός εκ μέρους της κυβέρνησης για το θέμα του μειωμένου συντελεστή, δηλαδή πράγματι είχαμε πολύ ανοιχτό το θέμα του μειωμένου συντελεστή, δηλαδή πάρα πολλές κατηγορίες αγοραστών εποφελούνταν αυτόν τον μειωμένο συντελεστή. Πείτε το με το όνομά του, τον κύριο τον Χρυσό Διαβατήριον, αυτός που αγόρασε το διαμέρισμα των 2 εκατομμυρίων ευρώ, πλήρωνε μειωμένο συντελεστή 5% ΦΠΑ, χωρίς να το δικαιούται. Γιατί ήταν πολύ ξεκάθαρη η οδηγία της Κομισιόν, την έχουμε διαβάσει 1.000 φορές εδώ σε αυτή την εκπομπή. Απλώς με κάποιον μαγικό τρόπο εμείς τα καταφέραμε πάλι. Ναι, συνεχίστε. Δεν είναι τόσο απλό το θέμα, κυρία Αγαπητού. Δεν ξέρω αν είναι απλό ή όχι, πάντως ήταν πολύ απλά αυτά που έλεγε η Κομισιόν. Ας κρίνουν οι τελεθεατές μας τι συνέβη. Απλώς το καθεστώς που υπάρχει σήμερα λέει το εξής. Ανεξαρτήτως του μεγέθους της κατοικίας που αγοράζεις, δηλαδή είτε είναι διαμέρισμα είτε είναι σπίτι, ναι, μέχρι 200 τετραγωνικά υποφελείσαι με το 5% των μειωμένων συντελεστή και πάνω από τα 200 τετραγωνικά πληρώνεις τον κανονικό συντελεστή με το 19%. Και δεν υπάρχει περίπτωση οποιοδήποτε ακίνητο να μην αποφεληθεί. Δηλαδή είτε είναι 300 μέτρα, είτε 300 μέτρα, τα πρώτα 200 θα πληρώσουν αναλυτικά, αναλογικά το 5%. Μάλιστα. Τώρα, εάν εστοιχίζαν λιγότερο ή εφορολογούνταν λιγότερο τα σπίτια αυτών των εκατομμυριούχων που θα έπαιρναν τα διαβατήρια, εγώ λέω ότι πιθανόν ναι, αλλά πιθανόν αυτοί οι άνθρωποι να μην έρχονται στην Κύπρο. Ξέρετε, δεν είμαστε το φαλός της γης. Έχει και αλλού χώρες που έχουν διαβατήρια. Όπως είναι η Πορτογαλία, όπως είναι η Μάλτα, όπως είναι πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και μάλιστα τα δίνουν πιο εύκολα και με πιο χαμηλά ποσά. Απλώς εμείς, επειδή είμαστε ένα διεφθαρμένο κράτος και διεφθαρμένοι άνθρωποι, κακοδιαχειριστήκαμε το συγκεκριμένο σχέδιο. Δεν φταίει ο συντελεστής του ΦΠΑ. Όχι, ο συντελεστής τι να φταίει, καλέ. Ναι, τώρα. Να πούμε τι είναι η εισηγήση τώρα του κράτους, ότι ήρθαν η Κομισιόν μετά που εμείς αυτοπροδοθήκαμε κατά κάποιον τρόπο και τους φέραμε σε γνώση τους ότι ξέρετε, έχει λίγο καιρό, εμείς πληρώνουμε λιγότερα από ό,τι πρέπει και ελάτε φορολογήστε μας παραπάνω. Κάπως έτσι έγινε, να μην επισέλθω, κάποιοι χειρισμοί. Όπως και να το θέμα, είπαν μας ότι πρέπει λιγότερα στρώματα του κόσμου να υποφελούνται αυτού του μειωμένου συντελεστή, διότι κανονικά πρέπει να είναι για τον κόσμο που έχει ανάγκη. Ωραία. Αντί να μειώσουμε τους αριθμούς αυτούς, δηλαδή το 200, να το μετακινήσουμε στο 170, στο 160, στο 150, στο 100. Επίσης και αλλάξαμε ολόκληρη τη φιλοσοφία και τώρα πήγαμε σε χειρότερη μοίρα που είμαστε μετά την πρώτη εισηγήση. Για πείτε μου. Η αρχική εισηγήση ήταν το 140 με το 200, δηλαδή κάτω από 145, 140 με 219, αν το ακίνητο ήταν πάνω από το 200, όλο το ποσό 19. Το οποίο το βρίσκουμε λίγο υπερβολικό, αλλά αυτή ήταν η εισηγήση. Τώρα, στη σοφία τους το κράτος, δεν ξέρω τι βρεθήκαμε με το ΕΔΕΚ, δεν ξέρω τι ρόλο παίζει το ΕΔΕΚ σε αυτά τα κοινωνική φύσεω θέματα. Ευκάλαν κάποιου μέσου όρου και είπα: ξέρετε, τα σπίτια πρέπει να έχουμε διαφορετικά από τα διαμερίσματα. Διότι, ποιο ο λόγο, ένα άλλο είδου ανθρώπου που κατηγούσε διαμερίσματα και άλλου είδου Κυπρέου που κατηγούσε σπίτια. Ήρθαν και είπαν ότι ξέρετε για τα σπίτια μέχρι 170 μέτρα να εποφελούνται, ενώ για τα διαμερίσματα μέχρι 90 μέτρα. Τώρα, τι λογαριασμοί είναι αυτοί, ευκάλαν μέσω όρων λέει. Δηλαδή, πιάσαν το στούντιο των 35 μέτρα και το μονάρι που είναι 50 μέτρα, και βάλαν το με το τεσσάρι το διαμερίσμα και άλλα μεγάλα διαμερίσματα, και ευκάλαν μέσω όρων το 90. Δηλαδή, είπαν ότι μέχρι 90 μέτρα το διαμέρισμα να υποφελείται. Και εγώ σας λέω, ποια οικογένεια με δύο παιδιά ή περισσότερα μπορεί να ζήσει σε ένα διαμέρισμα 90 μέτρα. Πρώτα απ' όλα, αποκλείσαν όλα τα τριάρια.
Δεν υπάρχει τριάρι που είναι 90 μέτρα. Ναι, είναι 95 και βάλε, φαντάζομαι, το τριάρι. Διανόμου πρέπει να είναι τουλάχιστον 95. Μάλιστα, άρα σωστό. Αποκλείσαν όλες τις φτωχές οικογένειες που έχουν δύο παιδιά και πάνω. Τώρα, για μένα δεν το πάνε εξωφρενικό. Δηλαδή, ενώ έχουν την καλή πρόθεση, προσεγγίσαν το θέμα επιστημονικά, πια και βγάλανε ένα μέσον όρο ο οποίος έχει καλή καθόλου νόημα. Το 170, τίνω να το καταλάβω, γιατί το 140 στην αρχή ήταν λίγο, γιατί κανένας, ακόμα και τα σπίτια από developers που χτίζονται, κάτω από 160-165 τετραγωνικά δεν βρίσκεις. Άρα το 170 του βρίσκω μια λογική παρά το 140 που ήταν, που είχαμε και εκεί θέματα πολλά και προβληματισμούς. Το 90 στα διαμερίσματα όμως, από τη στιγμή που αποκλείεις έναν τριάρι, δηλαδή το υπνοδωμάτιο των γονέων και τα δύο υπνοδωμάτια των παιδιών. Γιατί το αποκλείεις, το αποκλείς το τριάρι με αυτόν τον τρόπο. Και ο λόγος είναι ότι η προσέγγιση ενώ ήταν θετική, δηλαδή πλησιάζαν το επιστημονικά, να βγάλουμε τον μέσο όρο. Δεν βγάζει νόημα να βγάλεις μέσο όρο έναν τεστάρι με ένα στούδιο. Δεν σημαίνει τίποτε αυτό το μέσο όρο. Ναι. Είναι σαν να λέμε να πιάσουμε όλους τους μισθούς των κυβερνητικών υπαλλήλων, να κάνουμε μέσο όρο και πιάνουν όλοι το μέσο όρο. Δεν γίνεται. Πείτε το αυτό σήμερα στη Βούλη που θα πάτε. Στις 11. Τι ώρα είναι, στις 11. Η ώρα είναι 9 και 4. Α, θα φεύγετε. Ωραία. Λοιπόν, πριν να σας αποδεσμεύσω, γιατί είναι ώρα να πάτε, γιατί θα έχει κίνηση, θέλω να μου πείτε και το άλλο. Γιατί εσείς εντοπίσατε και μια παραδοξότητα που ενδεχομένως να έρθει. Δηλαδή, στην ίδια πολυκατοικία αγοράζει ο κύριος Μουσκίδης ένα διαμέρισμα, αγοράζω και εγώ ένα διαμέρισμα, αλλά θα πληρώσουμε διαφορετικό ΦΠΑ. Μάλιστα. Αυτό έχει να κάνει με τη μεταβατική περίοδο. Η πρόταση είναι ότι μέχρι 30/11/2022, όσοι εγόρασαν, μπαίνουν με το υφιστάμενο καθεστώς. Που σημαίνει το 5% σε πιο μεγάλα κίνητα. Mm-hmm. Από την 1η του Δεκέμβρη και μετά, αλλάζει το καθεστώς. Σημαίνει πολλά κίνητα που σήμερα δικαιούνται το μειωμένο συνδέστη, δεν θα το δικαιούνται. Οπότε μια πολυκατοικία που χτίζεται σήμερα, όσα πουληθούν μέχρι 30/11 καλώς, τα υπόλοιπα θα πληρώσουν τον αυξημένο συντελεστή. Οπότε δύο ακριβώς ίδια διαμερίσματα ή σπιτάκια θα έχουν διαφορετική φορολογική μετακίνηση. Αυτό να ξέρετε είναι και αντισυνταγματικό. Όχι μόνο, δηλαδή το γεγονός ότι το κράτος έρχεται να φορολογήσει δύο διαφορετικά κίνητα που προσφέρονται για κατοικία για οικογένειες Κυπρίων και πληρώνει η μία οικογένεια περισσότερο φόρο από τον άλλον, αυτό πιθανόν να είναι αντισυνταγματικό. Mm-hmm. Άρα πρέπει να σκεφτούν πολύ σοβαρά οι βουλευτές μας πριν να προχωρήσουν και να αποδεχτούν αυτές τις παράλογες για μένα εισηγήσεις, οι οποίες δεν βγάζουν κανένα νόημα. Mm-hmm. Να πούμε επίσης ότι έχουν βάλει τώρα, ενώ δεν υπήρχε προηγουμένως, δηλαδή ο διαχωρισμός μεταξύ διαμερισμάτων και σπιτιών δεν υπήρχε προηγουμένως, ήταν κατοικίες. Ναι, ναι. Δηλαδή έχει επιλογή ο Κύπριος, θέλω να μείνω στο διαμέρισμα διότι δεν θέλω να έχω αυλή, διότι θέλω να έχω τα έξοδα της αυλής ή για οποιοδήποτε λόγο, θέλω να είμαι στο κέντρο της πόλης ή θέλω να έχω σπίτι και να πάω στην περιφέρεια των πόλεων. Είναι δικαίωμα. Δεν μπορεί να αφαιρέσει αυτό το δικαίωμα μια κυπριακή οικογένεια. Είναι αντισυνταγματικό. Ήσταν επιπλέον και βάλαν και μέγιστη αξία. Και λέει στο διαμέρισμα πρέπει να είναι μέγιστη αξία 200.000. Και πέστε μου ποιο. 200.000 το διαμέρισμα. Αυτό τα διάρκεια πληρωρά από 180 μέχρι 250. Το τριάρι πόσα είναι. Το τριάρι ξεκινά από τα 250. Άρα ποιο θα αγοράσει κάτω από 200.000 τριάρια. Καλά κάνατε και βάλατε παύση στο ποιο θα αγοράσει γενικότερα. Ναι. Και είναι τώρα, δηλαδή η συγκυρία του, η χρονική είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή τώρα που όλα κρυβαίνουν, ήρθαμε και βάλαμε και όριο στο κόστος κατασκευής. Να μας βρουν οι κύριοι αυτοί που εισηγούνται αυτά, διότι μιλούμε για 2.000 το μέτρο, υπολογίσαν τα ποσά. Δεν αγοράζεται σήμερα 2.000 το μέτρο ακίνητο. Με τα κόστη που αυξήθηκαν. Ναι. Άρα για όλους αυτούς τους λόγους πρέπει η Βουλή να το σκεφτεί σωστά και να πάμε πίσω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ας πούμε η μέση όρη δεν δουλεύει. Δεν είναι καλή προσέγγιση αυτή. Το τι δουλεύει είναι να δούμε υπάρχει μονήρες που χρειάζεται. Ναι, να του προσφέρουμε το στούντιο και το μονάρι σε ένα λογικό εύρο. Υπάρχει οικογένεια που χρειάζεται, να του προσφέρουμε το διάρι και το τριάρι και το τεστάρι. Ένα λογικό εύρο. Δεν γίνεται να τα συμπιέσουμε όλα σε ένα. Δηλαδή ένα site για όλο τον κόσμο, ένα site. Δεν γίνεται αυτό. Πληρώνουμε αμαρτίες, κύριε Μουσκίδη μου. Πληρώνουμε αμαρτίες και τις πληρώνουμε. Ο κόσμος τις πληρώνει τις αμαρτίες αυτές.
κυρία Αγαπητού, το τι φαίνεται έτσι ακόμα μια φορά ξεκάθαρα είναι ότι ενώ είμαστε σοβαροφανείς στα διάφορα σημεία του κράτους, καταλήγουμε με κάποιες εισηγήσεις οι οποίες τις γεροτάτε κάποιος. Αν βάλαμε έναν άνθρωπο, είναι η δουλειά του να κάνουμε. Θα μας έβγαλε πολύ πιο λογικές εισηγήσεις. Αυτές οι εισηγήσεις δεν στέκουν σε καμιά, σε καμιά βάσανο, δεν περνούν. Δεν έχω λόγια. Το αντιλαμβάνομαι. Θέλω να δούμε, να ακούσουμε σήμερα, να ακούσουμε σήμερα τι θα συζητηθεί και θα επανέλθουμε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Μουσκίδη μου. Γεια σας. Γεια σας. Πάμε γρήγορα στη τηλεμέσο, κυρίες και κύριοι, και την συνάδελφο την Έρικα.